Να δούμε λίγο ένα βίντεο που φέρει την υπογραφή της ομάδας της Κρήτης σήμερα οδηπορικό στην περιοχή της Γέργερης, να το παρακολουθήσουμε και αν χρειαστεί να διακόψουμε προκειμένου να συνδεθούμε και να πάμε στα Χανιά. Λοιπόν. Στην καρδιά της Κρήτης βρίσκεται η Γέργερη, ένα χωριό του Δήμου Γόρτινας που το νερό ρέει άφθονο. Οι βρύσες, οι πηγές, οι νερόμυλοι, τα μαγευτικά όρη και οι ρυθμοί μιας άλλης καθημερινότητας συντελούν ένα ξεχωριστό σκηνικό που μας θυμίζει μια άλλη, μακρινή εποχή. Ξεχωριστά ένα προς ένα τα χωριά της Κρήτης. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε την ενδοχώρα της εντυπωσιαζόμαστε. Σήμερα ήρθαμε στη Γέργερη, ένας οικισμός του Δήμου Γόρτινας που είναι άμεσα συνδεδεμένος με το στοιχείο του νερού λόγω των εντυπωσιακών πηγών που υπάρχουν στην περιοχή. Η Γέργερη βρίσκεται στη μέση της Κρήτης, νότια του Ψιλωρίτη. Οι πρώτες αναφορές για το όνομα είναι περίπου στο 1200 μετά Χριστού. Οι κάτοικοι είναι γύρω στους 1300 αυτή τη στιγμή, μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Πώς προέκυψε η ονομασία της Γέργερης, ποιες είναι οι πιο γνωστές εκδοχές όσον αφορά αυτό? Ναι, οι εκδοχές είναι πάρα πολλές. Επικρατεί το όνομα Γέργερη από τα γάργαρα νερά, από τα κρυστάλλινα νερά της περιοχής, όπου είναι πάντα τρεχούμενα, γι' αυτό και Γέργερη. Βέβαια, το στοιχείο του νερού είναι πάρα πολύ έντονο εδώ στην περιοχή σας. Οι κάτοικοι εδώ του χωριού, με τι ασχολούνται, ποιες είναι οι κύριες ασχολίες και δραστηριότητες τους καθημερινά? Κυρίως είναι με τα αγροτικά και τα πρόβατα. Υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον για τη Γέργερη? Έρχονται εδώ πέρα τουρίστες, επισκέπτονται το χωριό σας? Τουριστικό ενδιαφέρον υπάρχει, απλά δεν υπάρχουν οι υποδομές. Υπάρχουν κάποιες ταβέρνες, κάποια καφενεία, δεν υπάρχουν όμως κάποια καταλήμματα για να μένουν εδώ πέρα ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως έρχεται κόσμος, και ντόπιος και ξένοι, αρκετοί. Ερχόμενος κάποιος εδώ στην περιοχή σας, τι είναι αυτό που μπορεί να θαυμάσει, τι είναι αυτό με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί? Πέρα από την ομορφιά του χωριού, όπου είναι γραφικά φτιαγμένο πάνω στις σπόρες του Ψιλωρίτη, έχει πολύ όμορφα στενά, πολύ όμορφα σπίτια, υπάρχει μία λίμνη που μπορεί να δει, υπάρχουν κάποια μουσεία που μπορεί να δει στην πορεία και αρκετές πηγές με τρεχούμενο νερό που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεδιψάσει. Επίσης υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου είναι στο γυμνάσιο, και έρχονται καθημερινά σχολεία από όλη την Κρήτη και το επισκέπτονται. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής μας στο χωριό της Γέργερης, θαυμάσαμε τις γραφικές πηγές που κοσμούν την περιοχή. Κάθε βρύση έχει την δική της ξεχωριστή ιστορία, που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά. Ιστορίες με νεράιδες, ξωτικά και μυθικά πλάσματα που έπλαθαν οι κάτοικοι κάποτε, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Βρισκόμαστε μπροστά από την Πέρα Βρύση που βρίσκεται στη Γέργερη. Φαντάζομαι ότι την ύπαρξή της μάλλον, περιστρέφουν και διάφοροι μύθοι, διάφορες ιστορίες που διηγούνται οι παλαιότεροι στους νεότερους. Ναι, όντως, σήμερα είναι μια βρύση η οποία είναι συμφασμένη με πολλούς μύθους από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, με νεράιδες και διάφορα ξωτικά. Στην περιοχή εδώ πέρα υπήρχαν οι γούρνες, όπου ερχόταν οι νοικοκυρές από σχεδόν όλο το χωριό, όσοι δεν πηγαίνανε στα ποτάμια, μια και τότε ήταν πολύ καθαρά τα ποτάμια και μπορούσαν να πλύνουν την μπουγάδα τους σε αυτά τα νερά. Ερχόταν λοιπόν εδώ στις γούρνες και πλένανε από τα ξημερώματα οι γυναίκες τα ρούχα. Επίσης σε αυτήν εδώ την πηγή κάνουμε τον κλείδωνα. Έρχονται οι κοπέλες και παίρνουν το αμύλιτο νερό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη γιορτή. Αυτό το έθιμο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα ή είναι κάτι το οποίο έχουν αφήσει πίσω οι κάτοικοι κατά κάποιο τρόπο? Είμαστε ένα χωριό που τηρούμε τις παραδόσεις μας. Ό,τι γινόταν παλιά το συνεχίζουμε και σήμερα. Από την Πέρα Βρύση τώρα ήρθαμε στην Μάη Βρύση. Πείτε μας την ιστορία της. Ναι, είμαστε στη Μάη Βρύση, στη βόρεια πλευρά του χωριού, δίπλα σε εγκαταστάσει του γυμνασίου του χωριού. Το όνομά της προφανώς το έχει πάρει από τον τρόπο που βγάζει το νερό, δηλαδή όσο νερό και να κάνει το χειμώνα, το Μάιο ανοίγει και βγάζει περισσότερο. Επίσης, επί την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι ερχόταν εδώ και κάνανε τριήμερη γιορτή.
Βρισκόμαστε στην περιοχή της Φουντάνας, όπου εδώ έχει πάρα πολλές πηγές. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, το Σιντριβάιν, το οποίο είναι αφιερωμένο στους βοσκούς της περιοχής, όπου κατέβαιναν, ήταν ένα σημείο συγκέντρωσης, όπου κατέβαιναν από τα βουνά, βρισκόταν εδώ πέρα με τις οικογένειές τους και φεύγανε μετά για το γυαλό, στην Νότια Κρήτη. Παράλληλα, οι κάτοικοι της Γέργερης είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, προκειμένου να διατηρήσουν αναλύωτες τις παραδόσεις, τα έθιμα και τις εκδηλώσεις του χωριού. Τα χαρακτηριστικά αποκριώματα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και πλήθος κόσμου καταφτάνει στην περιοχή για να διασκεδάσει στους ρυθμούς της Γέργερης. Τα αποκριώματα, η οποία είναι την καθαρή Δευτέρα, μαζεύεται κόσμος από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό πλέον, όπου οι ανθρώποι εδώ πέρα αλλά και οι καλεσμένοι βάζουν τις προβιές ζών που έχει ο Σύλλογος, τους μαυρίζουμε τα πρόσωπά τους και με τη χαρά που μας διακατέχει τρέχουμε στους δρόμους και κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους γενικότερα. Αυτό το έθιμο πόσο παλιό είναι? Εμείς το βρήκαμε από τους παππούδες μας, οπότε προέρχεται από την πολύ παλιά εποχή, από τα αρχαία χρόνια. Βρισκόμαστε στο αρχοντικό του Μετοχιανάκη. Είναι ένα αρχοντικό το οποίο το είχε πάρει ο πρώην Δήμος Ρούβα. Το ανακαίνισε, το άφησε στους συλλόγους εδώ πέρα για να το χρησιμοποιούν, όπου κάνουν κάποιες εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία. Έρχεται αρκετός κόσμος και ντόπιοι, αλλά και από τα γύρω χωριά. Αλλά και παλιότερα ήταν ακόμα πιο μεγάλο το πανηγύρι, γέμιζε όλος ο κεντρικός δρόμος, ήταν ένα γλέντι. Όλα τα καφενιά ήταν ένα γλέντι. Τώρα, όπως όλα τα πράγματα, έχουν περιοριστεί. Έχει λιγοστέψει και πολύ ο πληθυσμός του χωριού, φαντάζομαι, και εσείς, επειδή υπήρξατε μόνιμος κάτοικος εδώ, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Όταν εγώ ζούσα εδώ πέρα ήταν γύρω στους 3.500 κόσμος και τώρα έχει μειωθεί στους 1.500. Μια εκκλησία κόσμημα για την Γέργερη είναι ο ιερός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί μας υποδέχθηκε ο πατέρας Σταύρος, εφημέριος του χωριού, όπου μας μίλησε για την ιστορία του ιερού ναού. Ο ναός αυτός είναι από τα ωραιότερα μνημεία που έχουμε στην περιοχή. Διατήρητος ένα μνημείο από ό,τι μας λένε και οι αρχαιολόγοι, από τα ωραιότερα μνημεία που διαθέτουμε στην Ελλάδα, λιτό αλλά όμως με αρκετά στοιχεία ιστορικά και εκκλησιαστικά. Δεν έχουμε στοιχεία το πότε ακριβώς έχει χτιστεί. Αναφερόμαστε από το 1217, μια πρώτη αναφορά που αναφέρεται ότι υπήρχε μοναστήρι χριστιανικό, ορθόδοξο χριστιανικό του Χριστού. Ανδρών ή γυναικών? Δεν το ξέρουμε αυτό. Πιθανόν ανδρών, και το 1217 παραχωρήθηκε μετά την τέταρτη σταυροφορία τους καθολικούς, παραχωρήθηκε από τους καθολικούς στο μοναστήρι του Αγίου Θωμά, στους καθολικούς, σε μια ομάδα των Κυρκιστιανών, και από τότε για αρκετά χρόνια μείνανε αυτό εδώ πέρα και το αναφέρουν ως μοναστήρι του Χριστού. Έχουν αναφερθεί πάρα πολλά στοιχεία. Ένα μαρτυρικό στοιχείο είναι το 1828, 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Γιορτάζανε εδώ πέρα, φάνηκε ένα χέρι Τούρκων, περίπου 15 Τούρκους λέει από κάτω, ανέβαινε από για να κάνει επιδρομή όπως έκανε συχνά στη Γέργερη οι Τούρκοι. Τους είδαν, ανεβαίναν από κάτω, άλλοι έφυγαν, άλλοι είπαν θα σταματήσουμε να αντισταθούμε. Έγινε μια μικρή μάχη εδώ πέρα στο ναό, όπου κατέσφαξαν αρκετούς, έσφαξαν τον Παπαγιώρη τον Κυριακή την ώρα λειτουργίας και 12 ακόμη νεαρούς Γεργιανούς. Πήραν πάρα πολλούς οχμαλώτους γερόντους, γυναικόπαιδα και έφυγαν προς Αγία Βαρβάρα. Ο καπετά Μαστραχάς ήταν στο λιμέρι του Ρούβα και το πληροφορήθηκε αυτό και έφυγε από πάνω και τους πρόλαβε κοντά στην Αγία Βαρβάρα και έγινε μια σκληρή μάχη λέει και εκεί πέρα και αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να αφήσουν τους εχμαλώτους και έφυγαν προς το Ηράκλειο. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει σημαδέψει, ας πούμε, και το ναό και την περιοχή εδώ πέρα. Η εκκλησία μας αναγνώρισε αυτούς που μαρτυρήσανε την περίοδο της Επαναστάσεως, τα πρόκλημα της Επαναστάσεως, ως μάρτυρες της Εκκλησίας και τους κατατάξαμε μεταξύ των μαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχουμε κάθε χρόνο γιορτάζουμε το γεγονός αυτό, επειδή 25 Μαρτίου είναι και εθνική εορτή και της Παναγίας,
ορίσαμε την πρωτοβουλία και τη σκέψη του Δεσπότη μας να εορτάζουμε το γεγονός αυτό. Παπαγιώρη του Κυριακίδη, το 12 μαρτυρισάντων μαζί του, κάθε τρίτη Κυριακή του Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων. Κάνουμε το πανηγύρι αυτό προς τιμή του Παπαγιώρη του Κυριακίδη.